Αρμυρή συνταγούλα σας έχω σήμερα, που είναι πάρα πολύ λαχταριστή. Είναι ένα γκρατέν, έτσι λίγο σουφλέ ζυμαρικών, που θα σας τρελάνει. Οπότε, πρώτα απ' όλα θα κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι. Ένα like στο βίντεο. Θα μου σχολιάσετε από κάτω τι θέλετε. Περιμένω να μου πείτε τι άλλες αλμυρίες θέλετε να κάνουμε. Συνταγές αλμυρίες θέλετε, μου το έχετε πει, θα κάνουμε κι άλλες. Θέλω όμως πολύ πολύ σημαντικό να σας πω ότι πάμε να δούμε τελικά μας για να έρθουμε να ξεκινήσουμε, γιατί και εγώ είμαι αλλού τώρα. Έχουμε τα ζυμαρικά μας. Τα ζυμαρικά μου εγώ τα έχω βράσει. Ωραία. Και για να μην μου κολλήσουν, μόλις τα έβρασα, τα σούρωσα. Έβρασα όσο έλεγε συσκευασία. Η συσκευασία, άμα λέει 8 λεπτά, θα βάζετε 8 λεπτά. Άμα λέει 10 λεπτά, θα βάζετε 10 λεπτά. Και τα σουρώνω και τα βάζω μέσα πάλι στην κατσαρόλα και τα ανακατεύω με λαδάκι για να μην κολλήσουν μεταξύ τους, γιατί τα έχω βράσει εδώ και πολλή ώρα. Και τώρα τι θα κάνω. Θα τα αφήσω λίγο στην άκρη για να σας πω ότι θα ρίξω μέσα. Θα πάρω μια πιπεριά. Αφού την έχουμε πλύνει και την έχουμε ξεκουτσιάσει, την ψιλοκόβουμε. Εγώ θα βάζα και σχοινόπρασο όπως δεν έβρισκα. Και κρεμμυδάκι φρέσκο μπορείτε να βάλετε, που εμένα μου αρέσει πολύ. Θα ρίξω μέσα στα ζυμαρικά μου. Θα ρίξω μέσα και το μισό τυρί που το έχω τρύψει. Ή παίρνετε έτοιμο τριμμένο ή τρίβετε αυτό που σας αρέσει εσάς. Απλώς θέλω να είναι τσιχλωτό, να λιώνει. Και με μια κουτάλα θα τα ανακατέψω όλα. Θέλω να ανακατευτεί καλά, να πάει παντού το τυρί ουσιαστικά. Γιατί μετά θα το ρίξουμε στο ταψί μας, να είναι κομπλέ. Έχω εδώ ένα ταψί μεγάλο. Σε αυτό που αυτές τις διαστάσεις σας έχω από κάτω είναι να γίνει όλο το φαγητό μας. Οπότε, εγώ όμως επειδή θέλω να το κάνω και να έχω και για τη φωτογράφηση, θα το μοιράσω σε τρία διαφορετικά. Θα το μοιράσω σε αυτό και σε αυτά εδώ πέρα που είναι έτσι πολύ γλυκούτσικα και ωραία. Ρίχνω ζυμαρικά. Θα ψιλοκόψω λίγη γαλοπούλα και λίγο μπέικον. Εσείς βάζετε ένα από τα δύο ή ό,τι θέλετε ή και τα δύο. Εγώ ρίχνω λίγο απ' όλα για να έχετε τις επιλογές σας, να μην αγχώνεστε. Ρίχνω λίγο μπέικον τώρα να υπάρχει σε όλη την επιφάνεια. Θα το μοιράσω εγώ και στα τρία ταψιά μου. Ζαμπόν εγώ δεν πολύ χρησιμοποιώ, γι' αυτό και δεν σας βάζω ζαμπόν. Άμα θέλετε και τρώτε ζαμπόν, βάζετε ζαμπόν. Είναι έτοιμο, θα ρίξω από πάνω μερικά ντοματίνια που τα έχουμε κόψει στη μέση. Εδώ. Θα βάλουμε τα υπόλοιπα τυριά από πάνω, έτσι. Για να είναι έτσι ο γκραντέν. Άμα δεν είναι γκραντιναριστή από πάνω, πώς θα είναι ο γκραντέν. Έχουμε φούρνο αναμένο στους 200 βαθμούς, έτσι θέλουμε δυνατή θερμοκρασία. Εδώ και μια τάρτα που σας έκανα, πάλι σαν ο γκραντέν ήταν. Και την κρέμα γάλακτος, εγώ θα τη μοιράσω τώρα, για να πάει σε όλα τα ταψάκια. Μπαίνει φούρνο και ερχόμαστε να το δοκιμάσουμε. Έρε μάνα μου, μοσχομυρίζει όλο το σπίτι. Κοιτάξτε εδώ. Και το αφήσαμε και 5 λεπτά να σταθεί. Ωρε μάνα μου. Το βλέπεις Δήμο? Όπω το βλέπω Γιάννη, γιατί έχουν τα σάλια. Μπα. Αυτό με κουτάλι βγαίνει βασικά. Απλώς να ξέρετε ότι δεν θα βγαίνει κομμάτι, θα βγαίνει με την κουτάλα, γιατί δεν είναι παστίτσιο. Πω, παιδιά, ξέρετε τι μου θυμίζει. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρός πήγαινα σε κάτι πάρτι. Και αυτά ήταν πάντα στα πάρτι και τα φτιάχνανε. Παιδιά, είναι η απόλυτη δονή. Άμα θέλετε, βάζετε μέσα και το κρεμμύδι, το φρέσκο, άμα το πηγαίνει πάρα πολύ. Και άμα θέλετε, βάζετε μέσα και πιπεράκι. Το έχω ξέχασα να βάλω. Πιπεράκι του πάει πολύ. Αν τα τυριά σας δεν είναι αλμυρά, εμένα ήταν αυτό που έτριψα. Άμα δεν είναι αλμυρό, βάζετε και λίγο αλατάκι. Αλλά έχω βάλει και στη μακαρόνια αλάτι. Παιδιά, αν υπάρχει. Και συνεχίζει και τρώει. Εντάξει, δεν καταλάβαμε. Περιμένω να το κάνετε όλοι. Είναι σκέτο, δεν ξέρω, πειράσμος. Κολλάς, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα κλείσουν οι κάμερες και θα πλακώσουμε όλοι με τα μούτρα εδώ πάνω, αφού το φωτογραφίζουμε πρώτα, οπότε μην έχετε έτσι πολλές ελπίδες. Καλά, γρήγορα όμως. Λοιπόν, θέλω να σας πω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο, να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί έχουμε και εκεί συνταγούλες και φιλάκια πολλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.